ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση στο Καστράκι με ένα φινάλε θρίλερ και με τον κύριο που παρακολουθείτε, τον Ζερόπουλο, να κάνει την επέμβαση της χρονιάς, θα λέγαμε. Με τα κροδάκτυλα βγάζει την μπάλα πριν αυτή περάσει τη γραμμή, από σοβή το 2-2. Δίνει την νίκη στην ομάδα του. Μιχάλη, ένα σχόλιο για τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Εγώ δεν είχα ξαναδεί την ομάδα της Λιγαριάς, για να είμαι ειλικρινής. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δικαίως είναι τόσο ψηλά στο πίνακα της βαθμολογίας. Από εκεί και πέρα, εμείς κοιτούσαμε το δικό μας παιχνίδι, το δικό μας στόχο που ήταν οι τρεις βαθμοί. Είμαστε πρώτοι. Όπως είχα πει και παλιότερα, κυνηγάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Επιτυχήσαμε να σκοράρουμε στο δεύτερο ημίχρονο, πρώτη, και πήραμε το αποτέλεσμα. Και θεωρώ ότι αν η ομάδα της Λιγαριάς σκόραρε αυτή πρώτη, θα έπαιρνε αυτή το παιχνίδι. Το γεγονός ότι οι ομάδες ενισχύθηκαν. Γεγονός που απορρέει από την διάλυση ουσιαστικά του Ποφίκης. Κάνει ίσως το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, έτσι, ναι. Εννοείται. Καταρχήν είναι λυπηρό που η ομάδα της Φίκης διαλύθηκε και δεν συνεχίζει το πρωτάθλημα. Γιατί θέλουμε τις ομάδες του Νούμου Τρικάλου να είναι σε πιο ψηλές κατηγορίες από το ερασιτεχνικό. Θεωρώ ότι έχουν γίνει προσθήκες από όλες τις ομάδες παιχτών από την ομάδα της Φίκης, και αυτό εννοείται ότι θα προσφέρει περισσότερο θέαμα στο πρωτάθλημα και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Η συνέχεια για την ομάδα σου αναμένεται εξίσου δύσκολη. Το πρωτάθλημα δείχνει ότι δεν σιγουρούνται λάθη. Εντάξει, σήμερα γλιτώσατε, όπως είπαμε, την ισοπαλία στο τέλος, αλλά είναι, αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Κοίταξε, για το σημερινό μάτς θεωρώ ότι το ελέγχαμε το παιχνίδι μέχρι να γίνει το 2-1. Εντάξει, ήταν ένα δικό μου λάθος ατομικό. Από εκεί και πέρα αντιδράσαμε σωστά. Μπορέσαμε να κρατήσουμε το σκορ. Όσο αφήνεις χώρο στον αντίπαλο που πιέζει, εννοείται θα βρει τις ευκαιρίες. Εντάξει, ευτυχήσαμε να μην σκοράρουν στο τελευταίο λεπτό. Εμείς τώρα συνεχίζουμε, όπως είπα και τότε, 1-1 τα παιχνίδια μέχρι το τέλος. Εκεί θα κάνουμε ταμείο, στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ.